Κύριε Γερή, καλησπέρα σας. Είμαι ο Χρήστος ο Δούκας για το eevros.gr και σήμερα Κυριακή 30 Ιουλίου βρισκόμαστε εδώ στο Γκρεκοτέλ στην Αλεξανδρούπολη, όπου είναι μια σημαντική μέρα για εμάς. Και είναι σημαντική μέρα γιατί πιο στη χάρη μου θα έλεγε κάποιος το να βρίσκομαι ανάμεσα σε δύο τέτοιες κυρίες και μάλιστα δύο σημαίνουσες προσωπικότητες του ελληνικού μουσικού πενταγράμμου και της ελληνικής μουσικής βιομηχανίας. Κυρίες και κύριοι, κοντά μας σήμερα έχουμε δύο ιέριες, δύο θεές. Κυρίες και κύριοι, πάμε. Ελευθερία, καλώς όρισες. Καλώς σας βρίσκω. Και Ελεονόρα, καλώς όρισες. Καλώς ορίσαμε, καλώς σας συναντήσαμε. Λοιπόν, είμαστε εδώ λοιπόν με αυτές τις δύο υπέροχες κυρίες, Ελευθερία Αρβανιτάκη και Ελεονόρα Ζουγανέλη, όπου αύριο εδώ στην Αλεξανδρούπολη, στο θέατρο, στο πάρκο Αλτίν Αλμάζη, θα έχουμε τη δυνατότητα να τις απολαύσουμε σε μια συναυλία με τον τίτλο «Μαζί». Εμείς που γνωρίζουμε λοιπόν το τι σημαίνει το «Μαζί», πάμε να ξεκινήσουμε, μάλλον να μας τα πει καλύτερα, Ελευθερία. Πάμε λοιπόν. «Μαζί», σωστά? «Μαζί» εδώ και μήνες. Έχουμε ξεκινήσει τις παραστάσεις το χειμώνα που μας πέρασε. Παίξαμε μαζί περίπου 3,5 μήνες. Και αποφασίσαμε να κάνουμε και μια περιοδία καλοκαιρινή, που είναι η αγάπη μας έτσι κι αλλιώς, και εμένα και της Ελεονόρας. Και έχουμε πάρει τις βαλίτσες μας στο χέρι και ταξιδεύουμε και είμαστε και πολύ χαρούμενες. Από όσο γνωρίζω, ειδικά για σένα, κάθε καλοκαίρι είσαι στο δρόμο, τα λέγαμε κιόλας πιο πριν. Δεν είναι λίγο κουραστικό ή είναι αυτό που σου δίνει τελικά ζωή, Ελευθερία? Είναι και κουραστικό, αλλά είναι και ένα μέρος της καλλιτεχνικής μας δουλειάς που μας αναζωογονεί. Αλλά το να είσαι με μία βαλίτσα στο χέρι και να κερνάς από πόλη σε πόλη έχει και την κούρασή του. Έχει και την κούρασή του, αλλά μείναμε στο μαζί και πάμε να δώσουμε το λόγο στην αγαπημένη μας Ελεονόρα. Τρίτη φορά, Ελεονόρα, που τα λέμε. Εύχομαι να μην είναι και φαρμακερή, έτσι, σήμερα. Αλίμον. Γιατί? Μαζί, λοιπόν. Μαζί. Είναι μια πάρα πολύ ωραία χρονιά. Μια πάρα πολύ ωραία συνύπαρξη, για μένα πολύ σημαντική. Είναι ωραίο να μοιράζεσαι τις εμπειρίες, τις στιγμές. Και περνάμε έτσι ένα πολύ ωραίο καλοκαίρι, ανεξάρτητα από την κούραση και ανεξάρτητα από όλα τα άλλα. Μας έδωσες πρόσφατα την μαγιά, σωστά? Τι έχουμε να περιμένουμε από εδώ και πέρα από σένα? Δεν ξέρω. Αυτό ήταν μια έκπληξη. Συναντήθηκα με τον Στέφανο Κροκολή για κάποιες παραστάσεις που έκανε στο Μέγαρο ο ίδιος και μου υποσχέθηκε ένα τραγούδι, μου το χάρισε και το τραγούδισα έτσι τώρα. Μετά έχω δρόμο ακόμα, γιατί θα κάνω πολύ συλλεκτικό δίσκο σίγουρα. Είναι το μόνο που έχω αποφασίσει, οπότε μέχρι να βρω τα τραγούδια θέλει καιρό. Αγαπημένη μας Ελευθερία, 40 άλμπουμ εγώ μπόρεσα να μετρήσω ότι έχεις κάνει περίπου στο Discogs, γιατί θυμάμαι σε μια άλλη συνέντευξη ψαχνόμασταν, δεν ξέραμε είναι 20, είναι 30, τελικά είναι 40 τα άλμπουμ σου. Έχουμε μείνει στα μεγάλα ταξίδια του 19, σωστά? Περιμένουμε κάτι καινούριο, πώς είμαστε? Ναι, εδώ και μερικούς μήνες δουλεύω ένα καινούριο CD, το οποίο είναι αφιερωμένο στη Μαρή Κατινίνου. Είναι μια τραγουδίστρια την οποία θεωρώ δασκάλα μου και ήθελα όλα αυτά τα χρόνια να κάνω ένα δίσκο που να είναι αφιερωμένο σε αυτήν. Και ασχολούμαι με αυτό ειδικά το CD. Γνωρίζω και οι δυο σας ότι και οι δυο είστε τελειομανείς και οι δυο σας είστε τρομερά καλόγουστες. Όταν λοιπόν αυτό το δίδυμο συνυπάρχει πάνω στη σκηνή, τότε θα πρέπει να δημιουργούνται περίεργες ορμές, συναισθήματα, δεν ξέρω. Πες μας λίγο, πώς το βιώνεις αυτό το πράγμα, το να βρίσκεσαι on stage με την Ελευθερία? Το βιώνω πολύ μοναδικά. Ευχαριστώ που με βρίσκετε καλόγουστη. Είναι τελειομανής, δεν ξέρω. Είμαι λίγο, ναι, μ' αρέσει τα πράγματα να συμβαίνουν, γιατί όσο πιο κοντά στην αισθητική σου και στην ιδιοσυγκρασία σου είναι τα πράγματα, τόσο πιο ελεύθερος νιώθεις πάνω στη σκηνή και μπορείς να επικοινωνήσεις με τον κόσμο. Αλλιώς δεν έχει νόημα η τηλεομανία. Η ουσία είναι να μπορέσουμε να βρούμε την ελευθερία να επικοινωνήσουμε. Αυτό συμβαίνει.
Και είναι πολύ όμορφο να ταιριάζεις με έναν άνθρωπο. Εγώ νιώθω ότι μέσα στις διαφορές μας με την ελευθερία έχουμε κάτι κοινό που πραγματικά εξελίσσεται και διαμορφώνεται κάθε φορά και από live σε live. Και αυτό ήταν και το ωραίο και το δημιουργικό της συνεργασίας. Και νομίζω ότι είναι κάτι το οποίο, το τι ακριβώς μου έχει αφήσει, τώρα που προσπαθώ να βιώσω αυτό που συμβαίνει και να το χαρώ, το τι ακριβώς και απόλυτα θα μου έχει αφήσει, θα το δω αφού έχω βγει μέσα από αυτό, όπως συμβαίνει πάντα, κύριε, στη ζωή. Βλέπεις τα πράγματα πιο καθαρά. Αυτό, ναι, αυτό σωστό, και ίσως βγαίνοντας από αυτό, τώρα το σκεφτόμουν σήμερα το απόγευμα, δεν ξέρω αν αυτή η συνεργασία μπορεί να αφήσει και κάτι πιο διαχρονικό, δηλαδή και μια συνεργασία άλλου επίπεδου, σε μουσικό κομμάτι εννοώ, ίσως η συνύπαρξη των δυο σας σε ένα track, σε ένα single, δεν ξέρω, σκέφτεστε ποτέ κάτι τέτοιο, θα σκεφτόσαστε κάτι τέτοιο? Άμα προκύψει με πολύ χαρά, άμα προκύψει με πολύ χαρά. Ναι, είναι μια ιδέα, είναι μια ιδέα, το δούμε. Ναι, μεγάλη μας χαρά λοιπόν και τιμή που σας έχουμε εδώ πέρα, για να πούμε και στον κόσμο ότι αύριο λοιπόν, κυρίες και κύριοι, Δευτέρα 31 του μηνός, εδώ στο πάρκο Αλτίν Αλμάζη στην Αλεξανδρούπολη, έχουμε τη δυνατότητα να τις απολαύσουμε. Ελευθερία Αρβανιτάκη, Ελεονόρα Ζουγανέλη, πες μας λίγο αύριο τι θα περιμένουμε, τι θα περιμένει ο κόσμος που θα έρθει να σας ακούσει. Θα ακούσει τα τραγούδια μας και θα περιμένει αυτό που περιμένουμε κι εμείς, δηλαδή να δούμε τι αυτή η βραδιά μας επιφυλάσσει, γιατί κάθε live για μας είναι μια καινούργια εμπειρία, περιμένουμε το feedback από τον κόσμο και αναλόγως κι εμείς, γι' αυτό είναι και το ωραίο και αυτό είναι που μέσα στην όλη αυτή η διαδικασία μας ξεκουράζει και μας ανανεώνει, ότι περιμένουμε να δούμε σε κάθε μέρος που βρισκόμαστε με τις συγκεκριμένες συνθήκες τι έχουμε κι εμείς να βιώσουμε καινούργια. Ωραία. Καλά μας τα είπε η Ελεονόρα. Για πες μας λίγο, Ελευθερία, εσύ τι θα περιμένουμε αύριο από τη δικιά σου τη μεριά, και δεν ξέρω αν έχουμε και τίποτα εκπλήξεις να περιμένουμε. Τι να περιμένουμε? Μια αγκαλιά τραγούδια. Πήρε τα τραγούδια της η Ελεονόρα, πήρα και εγώ τα δικά μου τα τραγούδια, τα παντρέψαμε, τα ενώσαμε και είναι σαν να διηγούμαστε μια μικρή ιστορία. Είναι μια σχετικά δυναμική συναυλία. Σας περιμένουμε να μας πείτε και εσείς τη γνώμη σας και βεβαίως να υπάρξει αυτή η επικοινωνία με το κοινό, που είναι ό,τι ακριβώς χρειάζεται ο άνθρωπος που είναι πάνω στη σκηνή να συμβεί. Μάλιστα. Έτσι ακριβώς λοιπόν. Και μιας και που μιλάμε γενικότερα για επικοινωνία, θέλω να μας πεις η σχέση σου με τα social media ποια είναι, καλή είναι? Δεν θα έλεγα ότι είναι τρομερά καλή, αλλά ούτε και κακή. Προσπαθώ να μυθώ σε αυτόν τον κόσμο. Θεωρώ, το βλέπω ότι βοηθάνε. Δεν ξέρω, υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που έχουν βοηθηθεί πάρα πολύ. Εγώ νομίζω ότι και το προφίλ μου, αλλά και το κοινό που με ακολουθεί, ίσως να έχει ανάγκη μια μορφή επικοινωνίας μέσα από εκεί, αλλά δεν νομίζω ότι είναι αυτό που με ορίζει και με καθορίζει. Παρ' όλα αυτά, επειδή δεν μου αρέσει να απέχω από κάτι που συμβαίνει στην εποχή μου, προσπαθώ να το ακολουθήσω με έναν δικό μου τρόπο, όπως μπορώ και όσο το προλαβαίνω, γιατί εξελίσσεται και πολύ γρήγορα. Λοιπόν, να περάσουμε όμως και σε ένα, Ελευθερία, όσον αφορά τη σχέση σου με τα social media. Προσπαθώ να έχω καλή σχέση με τα social media. Ο κόσμος έχει αλλάξει, ο τρόπος επικοινωνίας έχει αλλάξει, ο τρόπος της δισκογραφίας έχει αλλάξει. Προσπαθώ να τα παρακολουθώ. Δεν είμαι πάντα πολύ συνεπής. Αλλά είναι μια επικοινωνία η οποία πια είναι αναγκαία. Ναι. Επικοινωνία λοιπόν και αναγκαία, και μιας και που μιλήσαμε πλέον και για επικοινωνία, σιγά σιγά να το κλείνουμε, κυρίες και κύριοι, και μάλλον πριν το κλείσουμε, vocal coaching λοιπόν και The Voice. Υπάρχει πιθανότητα να ξαναδούμε κάτι τέτοιο? Δεν ξέρω, γενικώς είμαι ανοιχτή στη ζωή μου για το ότι θα έρθει στο δρόμο μου. Ήταν μια ωραία εμπειρία, δεν ξέρω αν θα το ξανά έκανα. Το δοκίμασα, ήταν πολύ ευχάριστο. Αν έρθει πάλι σε μια στιγμή που θα με βρει σε αντίστοιχη, έτσι, ευχάριστη φάση που να θέλω να κάνω κάτι έτσι διαφορετικό από τα πολύ δεδομένα μου, μπορεί και να με ξαναδεί. Λοιπόν, για τρίτη φορά λοιπόν, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσουν. Ευχαριστώ και εγώ, να είστε καλά. Καλή αδάμα. Ωραία. Και Ελευθερία μας, εύχομαι εγώ προσωπικά αύριο να σε απολαύσουμε, να περάσουμε καλά. Και εγώ. Λοιπόν, δύο τελευταίες κουβέντες όσον αφορά
κάνε ένα κάλεσμα, αν θέλεις, για την αυριανή μας μέρα, για την αυριανή συναυλία. Έχουμε βάλει τα καλά μας, εγώ και η Λεωνόρα, και σας περιμένουμε αύριο με πολύ χαρά και ανυπομονούμε να βρεθούμε πάνω στη σκηνή με την Ελεωνόρα και να επικοινωνήσουμε με εσάς, που είναι το πιο δυνατό κομμάτι των συναυλιών. Υπέροχη Ελευθερία Αρβανιδάκη, Ελεωνόρα Ζουγανέλη και εμείς εδώ, η Evros.gr, για την NG Productions. Να είστε καλά, κυρίες και κύριοι.